πει ακριβώς αυτά τα πράγματα που ξεκίνησε ο κύριος Ανδρικόπουλος για τις ουλές της αριστερής κοιλίας και τι βρίσκεται με την ηλεκτροανατομική απεικόνηση. Λοιπόν, συγγνώμη για την όλη αναταραχή, αλλά είμαι μόνο σήμερα στο εργαστήριο. Έχει τύχει κάτι και υπάρχει περιστατικό το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Γιατί τρέχουν τα slides? Βιάζεται και η ομιλία να τελειώσει γρήγορα, για να πάτε γρήγορα στην αρχή. Μπορούμε να πάμε στην αρχή. Πάμε λίγο στην αρχή. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Σχετικά με και το θέμα το οποίο πρόκειται να αναπτύξουμε είναι η απεικόνηση της ουλής αριστερής κοιλίας με τη χρήση της ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης και της μαγνητικής τομογραφίας και οι κλινικές επιπτώσεις. Ποιος είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας, ποιος είναι ο ρόλος μάλλον του imaging στην απεικόνηση της ουλής της αριστερής κοιλίας και γιατί έχει σημασία? Το πλέον βασικό είναι να αποκαλύψουμε την υποκείμενη αιτιολογία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η δεύτερη ένδειξη, η ισχυρή ένδειξη, είναι ποιος είναι ο προγνωστικός, ποια είναι η προγνωστική αξία της εξέτασης αυτής στο να προσδιορίσει κάποιος τον πιθανό ευνίδιο καρδιακό θάνατο που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κοιλιακή ταχυκαρδία στους ασθενείς αυτούς. Και τρίτον, βοηθητικά εργαλεία τα οποία βοηθούν στις επεμβάσεις κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας. Όσον αφορά την διαστρωμάτωση κινδύνου, εκείνο το οποίο το ξέρουμε και έχει επιβεβαιωθεί από πάρα πολλές μελέτες, είναι ότι η ύπαρξη ουλής είτε στην ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια είτε στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια από μόνη της είναι ένας προγνωστικός παράγοντας ευνίδιου καρδιακού θανάτου, κοιλιακής ταχυκαρδίας, κοιλιακής μαρμαργής, αλλά και στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και στη μυοκαρδίτιδα και τη σαρκοείδωση. Δεν είναι μόνο το εύρος, η έκταση της ουλής, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση, αλλά και άλλοι παράγοντες, άλλοι παράμετροι στην ουλή, όπως είναι ο τύπος της ουλής, αν είναι διατυχωματική, αν είναι μη διατυχωματική ουλή, αλλά κυρίως η ετερογένεια της ουλής, δηλαδή κατά πόσο και ποιο είναι το ποσοστό εκείνο του διάμεσου βιώσιμου ιστού που υπάρχει πέριξ ή εντός της πυκνής ουλής. Όσον αφορά την υποκείμενη αιτιολογία, υπάρχει αυτή μια ενδιαφέρουσα μελέτη του 2017 που ακριβώς δείχνει ασθενείς οι οποίοι είχαν ιστορικό κοιλιακής ταχυκαρδίας και είχε εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος συμβατικός, δηλαδή καρδιογράφημα, υπέρηχο και στεφανιογραφία. Φαίνεται ότι το ίμιση των ασθενών είναι ασθενείς οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στην κατηγορία ότι είναι φυσιολογική, ότι δεν υπάρχει υποκείμενη καρδιοπάθεια. Όταν εφαρμόστηκε η μαγνητική τομογραφία, θα δείτε ότι το 54% έγινε 33% και αντίστοιχα το 7% του διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθειας έφτασε το 24%. Επομένως, πράγματι, η μαγνητική τομογραφία είναι εργαλείο που μπορεί να απεικονίσει κάποιος το υπόστρωμα ασθενών με δομική καρδιοπάθεια. Τώρα, σχετικά με την αξία της ουλής και όπως αυτή απεικονίζεται στην μαγνητική τομογραφία, εκείνο το οποίο έχει ίσως τη μεγαλύτερη αξία, όπως είπα και πριν, δεν είναι η έκταση της ουλής, αλλά η ύπαρξη ετερογένειας της ουλής, αν υπάρχει διάμεσος βιώσιμος ιστός. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης που προσδιορίζει την εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας στους ασθενείς αυτούς με δομική καρδιοπάθεια. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε στη μαγνητική τομογραφία είναι ότι η μαγνητική τομογραφία μας δείχνει ουσιαστικά με πολύ μεγάλη ευκρίνεια τα barriers, τους περιορισμούς που έχουμε από ανατομικά μπλοκ, όπως είναι το μπλοκ της πυκνής ουλής. Δεν μας δείχνει όμως τις λειτουργικές διαταραχές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά από τα κυκλώματα πανεισόδου κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια διαμορφώνονται όχι μόνο από την πυκνή ουλή, αλλά και από λειτουργικές διαταραχές οι οποίες επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κοιλιακής ταχυκαρδίας και όχι του φλεβοκομβικού ρυθμού σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια. Γεγονός το οποίο αυτό δεν μπορεί να το απεικονίσει η μαγνητική τομογραφία. Εδώ έρχεται συμπληρωματικά η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση να βοηθήσει. Η ιαπωνική αυτή μελέτη έχει μία σχετική πρωτοτυπία, γιατί ουσιαστικά μελέτησε όχι το εύρος, την έκταση της ουλής σε σχέση με το φυσιολογικό μυοκάρδιο, αλλά τη σχέση που υπάρχει στον διάμεσο ιστό της πυκνής ουλής και του συνολικού μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας. Και φαίνεται από τη μελέτη αυτή ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εκατοστιαία αναλογία του διάμεσου βιώσιμου ιστού σε σχέση με την πυκνή ουλή, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα πρόκλησης κοιλιακής ταχυκαρδίας. Είναι αυτό που είπαμε πριν, η αξία του διάμεσου βιώσιμου ιστού
στην εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας. Ένα άλλο δεύτερο έβριμα είναι ότι η αναλογία της ουλής σε σχέση με το φυσιολογικό μυοκάρδιο προσδιορίζει την επιτυχία της κατάλυσης. Και το τρίτο, πολύ σημαντικό έβριμα για θεραπευτικούς λόγους, είναι ότι οι περισσότερες περιοχές οι οποίες υπήρχε επιτυχία στην κατάλυση ήταν διάμεσες περιοχές βιωσιμότητας, τόσο στο μαγνήτη, όπως φαίνεται με το κίτρινο χρώμα, όσο και στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση. Βλέπετε εδώ με κίτρινο χρώμα που είναι ένας διάμεσος ιστός μέσα σε πυκνή ουλή με κόκκινο χρώμα. Αντίστοιχη μελέτη αυτή του 2017 από ένα πολύ έμπειρο κέντρο στην Ισπανία κοιλιακής ταχυκαρδίας του Μπερουέζο, που φαίνεται ότι ο συνδυασμός της μαγνητικής τομογραφίας με την ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση προσφέρει σημαντικά στο να μπορούμε να αποκαλύψουμε τα κανάλια εκείνα μέσα στην πυκνή ουλή, τα οποία χρησιμεύουν ως ισθμοί για την εμφάνιση κυκλωμάτων επανεισόδου κοιλιακής ταχυκαρδίας. Και πράγματι βλέπετε εδώ μαγνητική τομογραφία όπου ουσιαστικά απεικονίζεται η πυκνή ουλή με κόκκινο χρώμα και ανάμεσα στην ουλή υπάρχουν κανάλια τα οποία αυτά πιθανότητα χρησιμεύουν στην εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας. Και εδώ υπάρχει η ενσωμάτωση της 3D χαρτογράφησης με τη μαγνητική τομογραφία και ουσιαστικά το de-channeling το οποίο κάνουμε μέσα στα κανάλια αυτά της πιθανής κοιλιακής ταχυκαρδίας. Εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο δείχνει το πώς μπορούμε να την ίδια την ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση να την κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστη, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πολύ καλό matching ανάμεσα στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση και στη μαγνητική τομογραφία. Χρειαζόμαστε τρεις προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι ενδο-επι χαρτογράφηση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η χρήση πολυπολικών καθετήρων. Η εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ πολύ πιο αξιόπιστη με τους πολυπολικούς καθετήρες σε σχέση με τους απλούς συμβατικούς καθετήρες. Βλέπετε τι ηλεκτρόγραμμα παίρνουμε όταν χρησιμοποιούμε έναν πολυπολικό καθετήρα χαρτογράφησης και την εικόνα που παίρνουμε από έναν συμβατικό καθετήρα χαρτογράφησης. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι η προσπάθεια ακριβώς να απεικονίσουμε αυτά τα πιθανά κανάλια που βρίσκονται μέσα στην πυκνή ουλή κοιλιακής ταχυκαρδίας και αντίστοιχα τα κανάλια αυτά να τα βορβανδίσουμε με ραδιοσυχνότητα. Έχουμε δύο περιορισμούς στη μαγνητική τομογραφία στους ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια. Ότι περισσότεροι ασθενείς φέρουν συσκευές, μόνιμες συσκευές παρακολούθησης ρυθμού, είτε αυτοί είναι οι βηματοδότες είτε είναι οι απεινιδωτές. Εάν δεν είναι συμβατή με τη μαγνητική τομογραφία, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι ήταν πολύ υψηλότερος. Πλέον υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός, υπαρκτός μεν αλλά μικρός, να υπάρχουν παρενέργειες από την χρήση της μαγνητικής τομογραφίας σε περιβάλλον με μόνιμες συσκευές βηματοδοτικές ή απεινιδωτικές. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι όταν υπάρχει τέτοια συσκευή, υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό εικόνα artifacts που συγχέεται με την εικόνα της ουλής. Επομένως, έχουμε στον πληθυσμό αυτό των ασθενών με δομική καρδιοπάθεια δύο προβλήματα όταν υπάρχει μόνιμη συσκευή παρακολούθησης ρυθμού. Ο δεύτερος περιορισμός ο οποίος υπάρχει είναι ότι είναι διαφορετική η μαγνητική τομογραφία η οποία έχουμε in vivo, δηλαδή τα μαγνητικά η τρέχουσα μαγνητική τεχνολογία η οποία έχουμε σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία η οποία εφαρμόζεται πλέον σε πειραματικά μοντέλα, σε πειραματόζωα, όπου γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμός της μαγνητικής τομογραφίας είναι σε σχέση με την πολυτομική αξονική τομογραφία είναι ότι είναι η μειωμένη σχετικά ευκρίνεια του ιστού. Όμως, τα πειραματικά μοντέλα θα δει κάποιος ότι η μαγνητική τομογραφία ex vivo απεικονίζει τέλεια. Εδώ βλέπετε με λευκό χρώμα ουσιαστικά είναι η πυκνή ουλή και βλέπετε στο ιστολογικό παρασκεύασμα πόσο αυτό η εδώ εικόνα συμπίπτει απόλυτα με το ιστολικό παρασκεύασμα. Επομένως, το μέλλον είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας η οποία αυτή τη στιγμή είναι ex vivo σε in vivo στους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουμε την τέλεια απεικόνιση της πυκνής ουλής αλλά και της διάμεσης ουλής με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας. Αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι δεν έχει ιδιαίτερα προχωρήσει, αλλά υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες, είναι ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο να ενσωματώσει κάποιος τη μαγνητική τομογραφία, την ηλεκτροφυσιολογία και την κατάλυση.
Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει στον τομέα αυτών είναι όχι σε ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία, αλλά σε λίγους ασθενείς με υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, όπως είναι αυτός ο ίσθυμο-εξαρτώμενος δεξιός κολπικός πτερυγισμός, όπου φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι σχετικά καλά, όμως χρειάζεται ακόμα πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρόνος, έτσι ώστε να υπάρχει σε real time η ενσωμάτωση μαγνητικής τομογραφίας με την κατάλυση. Μία άλλη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας είναι στο να απεικονίσει κάποιος αν οι βλάβες οι οποίες έχουμε είναι διατυχωματικές ή όχι. Ξέρουμε ότι η διατυχωματική βλάβη είναι ένας από τους ισχυρούς προγνωστικούς δείκτες για υποτροπή ή όχι της οποιασδήποτε ταχυκαρδίας η οποία υπάρχει, είτε αυτή είναι κοιλιακή ταχυκαρδία, είτε είναι κολπική μαρμαργή. Εάν δεν είναι διατυχωματική βλάβη, έχουμε αυξημένο ποσοστό υποτροπής της ταχυκαρδίας. Και σε βλέπετε εδώ στην εικόνα αυτή, σε real-time εμφάνιση της βλάβης κατάλυσης. Εδώ είναι η χορηγούμενη βλάβη. Εδώ είναι η έναρξη αύξησης θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία του σώματος. Η τελική βλάβη, όπου βλέπετε με κόκκινο χρώμα και στη συνέχεια όταν πραγματοποιείται η μαγνητική τομογραφία, τότε εμφανίζεται ότι η βλάβη αυτή είναι διατυχωματική βλάβη. Επομένως, μια μελλοντική χρήση της τεχνολογίας μαγνητικής τομογραφίας είναι στο να μπορούμε να ξέρουμε αν αυτές οι βλάβες οι οποίες κάνουμε είναι διατυχωματικές ή όχι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ηλεκτροατομικής χαρτογράφησης, το πώς βοηθάει σημαντικά στο να αντιμετωπίζουμε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια οι οποίοι έχουν κοιλιακή ταχυκαρδία. Είναι ένα δραματικό περιστατικό το οποίο μας έχει απασχολήσει τουλάχιστον 2 μήνες. Έχει μεταφερθεί από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας λόγω του ότι ήταν περίπου για 1 μήνα σε στάτους ηλεκτρικής θύελλας. Και όταν λέω εδώ στην περίπτωση αυτή ηλεκτρικής θύελλας, ο ασθενής αυτός είχε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 15 σοκ την ημέρα. Εξαντλήθηκε η απεινιδωτική συσκευή. Μπήκε για 2 εβδομάδες σε ενδαωρητική αντλία. Ένα δραματικό περιστατικό. Βλέπετε εδώ την κοιλιακή ταχυκαρδία του ασθενούς. Είναι μια βραδία κοιλιακή ταχυκαρδία. Έχει χαρακτηριστικά επικαρδιακής εντόπισης. Εδώ είναι το βίντεο που παίζει όταν έχουμε περάσει στο επικάρδιο για να πραγματοποιήσουμε επικαρδιακή κατάλυση. Εδώ είναι ηλεκτροφυσιολογικά αυτά εδώ τα slides, αλλά τέλος πάντων για όσους μπορούν να τα δούνε, υπάρχουν μεσοδιαστολικά δυναμικά στην περιοχή όπου είδαμε ότι πιθανότατα είναι η περιοχή του κυκλώματος της κοιλιακής ταχυκαρδίας, τόσο στο έπι και στο ένδο, γιατί πραγματοποιήσαμε και ένδο χαρτογράφηση. Αυτή πάλι μια ηλεκτροφυσιολογική εικόνα που δείχνει ότι ακριβώς στην περιοχή που ήταν τα μέσο διαστολικά δυναμικά είχαμε ένα τέλειο PPI, μια κεκριμένη τέλεια συμπαράσυρση της κοιλιακής ταχυκαρδίας, πράγμα που δείχνει ότι ακριβώς είμαστε μέσα στον ισθμό της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Αυτή εδώ είναι η εικόνα του ασθενούς με την εικόνα γυαλιού, είναι το επικάρδιο, για να μπορεί να ξεχωρίζει από μέσα το ενδοκάρδιο. Βλέπετε ουσιαστικά κυκλοτερός, έχουμε απομονώσει την περιοχή που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνη για την κοιλιακή ταχυκαρδία και στη συνέχεια βορμαδίζουμε όλη την περιοχή αυτή. Στο περιστατικό αυτό, μάλιστα, με τα πρώτα ablation που κάναμε, διακόπη η κοιλιακή ταχυκαρδία και για το φόβο των Ιουδαίων ακολούθησε και ενδοκαρδιακή κατάλυση, γιατί σας περιέγραψα ότι ένα εξαιρετικά δραματικό περιστατικό και δεν υπήρχε η δυνατότητα αποτυχίας στο περιστατικό αυτό. Διαφορετικά ο ασθενής θα είχε πεθάνει. Και βλέπετε εδώ, έχει ενδιαφέρον, θα δείτε την απόσταση που χωρίζει το έπι από το ένδο, είναι γύρω στα 16 χιλιοστά. Με το slide αυτό θα τελειώσω, όπου ουσιαστικά μας επιβεβαιώνει την αξία και της μαγνητικής τομογραφίας και της ηλεκτροατομικής χαρτογράφησης ως βοηθητικές η μία στην άλλη τεχνικές, τεχνολογίες, στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο στο να απεικονίσουμε την ουλή, αλλά και να αντιμετωπίσουμε κοιλιακή ταχυκαρδία στους ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια. Εδώ είναι ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, όπου φαίνεται στη μελέτη αυτή από τον Μπορντό ότι από τους 3 ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες που προσδιορίζαν στη μελέτη αυτή ότι οι ασθενείς αυτοί θα πάνε καλά μετά την κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας, οι 2 είναι ηλεκτροφυσιολογικοί και ο 3ος είναι η ενσωμάτωση των συστημάτων απεικόνησης, είτε αυτή είναι η μαγνητική τομογραφία με γαδολίνιο, είτε η πολυτομική αξονική τομογραφία στα ηλεκτροατομικά συστήματα χαρτογράφησης, έτσι ώστε
πράγματι, όταν υπάρχουν αυτοί οι τρεις παράγοντες, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς αυτούς. Κλείνω την παρουσίαση αυτή με το τελευταίο αυτό slide, λέγοντας ότι όσο περισσότερες τεχνολογίες και views imaging έχουμε στη σύγχρονη ηλεκτροφυσιολογία, είτε αυτή είναι η μαγνητική τομογραφία, είτε είναι η πολυτομική αξονική τομογραφία, τα 3D συστήματα χαρτογράφησης, η ενσωμάτωση των συστημάτων αυτών, τόσο έχουμε καλύτερη απεικόνηση στην ουλή, αλλά και καλύτερο αποτέλεσμα στην κατάλυση της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το τελευταίο slide τα λέει όλα, Μιχάλη. Όσο καλύτερα να βλέπουμε, τόσο καλύτερα κάνουμε. Μία πρακτική ερώτηση δική μου. Με τον καθετήρα τον πολυπολικό, τον Bendaray, ή τον καινούριο καθετήρα της άλλης εταιρείας, πόσο σίγουροι είμαστε ότι ακουμπάνε όλα τα δίπολα και αυτό που παίρνουμε τελικά είναι πραγματικό, ας πούμε? Ένας τύπος από τους πολυπολικούς καθετήρες, αυτό το έχουμε δείξει εμείς στην κολπική μαρμαργή, το έχουμε δείξει με τους πολυπολικούς καθετήρες. Αν ενσωματώσουμε μία τεχνολογία η οποία υπάρχει σε αυτούς τους πολυπολικούς καθετήρες, που μας λέει η τεχνολογία αυτή ότι ναι, έχεις μεγάλη πιθανότητα ότι ακουμπάς το τοίχωμα, και αυτό βασίζεται στις αντιστάσεις οι οποίες διαμορφώνονται όταν ακουμπάει κάποιος το τοίχωμα και όταν ο καθετήρας αυτός βρίσκεται ουσιαστικά και κολυμπάει μέσα στο αίμα, τότε έχουμε μεγάλη αναπαραγωγικότητα και με μεγάλη ακρίβεια απεικονίζεται η ουλή. Το βλέπουμε αυτό και στη δική μας την κλινική πράξη. Έχουμε ξεκινήσει και στέλνουμε πολλούς από τους ασθενείς αυτούς που είναι για κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας, για μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, και αυτά τα συστήματα προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε μέσα στα 3D συστήματα χαρτογράφησης, και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια σημαντική ταύτιση των εικόνων που παίρνουμε από το σύστημα αυτό. Αλλά θέλει, γενικά όμως θέλει εμπειρία, θέλει προσοχή, και είπα πριν ότι χρειάζεται και συχνά ένδο και έπι σε ειδική ομάδα ασθενών. Πολυπολικούς καθετήρας υποχρεωτικά, διαφορετικά οι εικόνες που παίρνουμε είναι ψεύτικες. Και το τρίτο είναι η προσπάθεια αυτή που έδειξα πριν, να μπορούμε να μέσα στην πυκνή ουλή να δούμε ότι υπάρχουν κανάλια βιώσιμου διάμεσου ιστού. Σωστά. Κύριος Ανδρικόπουλος. Εξαιρετική παρουσίαση, Μιχάλη, όπως πάντα. Στην ερώτηση του κυρίου Βασιλικού, μία βοήθεια, κύριε Βασιλικέ, είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με το καινούργιο ακτινοσκοπικό. Είναι η ενσωμάτωση της εικόνας από τη μαγνητική και αξονική μπορεί να γίνει στην ακτινοσκόπηση. Οπότε, όταν έχεις το μοντέλο δίπλα και το και πατάς ακτινοσκόπηση και στην ακτινοσκόπηση προβάλλεται και το μοντέλο της μαγνητικής, είναι ακόμα ένας τρόπος να ξέρεις ότι πατάς στην κοιλία και όχι σε ένα τείχωμα και όχι στο εσωτερικό. Αλλά βέβαια, οι αντιστάσεις πλέον είναι ένα πολύ καλό οδηγό σημείο και για την επαφή, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των βλαβών που χρησιμοποιείται η δυσημεία της εταιρείας. Η κυρία Αγγελάκη και μετά ο κύριος Γιάνγκο. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Φρεμίδη, πόσο χαίρομαι που ακούω ότι η απεικόνηση ενσωματώνεται στα ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια για πολλούς λόγους, και συνδυασμένη η χρήση της αξονικής με το πάχος τυχόνιμος με το μαγνήτη. Και όχι μόνο, από ό,τι φαίνεται και στην ισχυμική καρδιοπάθεια υπάρχουν δημοσιεύσεις που, αν η ουλή έχει κάποια χαρακτηριστικά και κάποια έκθεση στο επικάρδιο, ακόμα και την ισχυμική έχει νόημα να κάνετε ενδοκέπι, να προχωρήσουμε. Φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και μειωμένος χρόνος παρέμβασης της επέμβασης και μειωμένο RF time. Προφανώς, ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο η μέθοδος θα είναι εξίσου ή περισσότερο αποτελεσματική από αυτό που ήδη κάνουμε, το substrate modification. Γενικά θα έλεγα ότι η ιστορία αυτή, δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για την ενσωμάτωση αυτή. Ακόμα οι μελέτες που υπάρχουν είναι σχετικά λίγες. Δεν έχει κάποια προβλήματα ακόμα, αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα τρέχει και θα το δούμε στο μέλλον, και έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Είναι σαφώς. Αυτό που είπατε είναι η εξέλιξή του. Δηλαδή, το substrate mapping που κάνουμε, όπως το κάνει ο καθένας, το κάνεις πολύ καλύτερα με περισσότερες λεπτομέρειες κτλ. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και άλλα πράγματα. Ο Ισπανός δεν είναι τόσο πεπισμένος για τη μέθοδό του, που δεν κάνει ηλεκτρονική χαρτογράφηση στο detunneling. Την κάνει μόνο με βασισμένο με τα στοιχεία του μαγνήτη. Ωραία.
Αναμένεται να δούμε αν θα είναι πραγματικά τόσο πολύ. Εδώ τώρα εγώ ήθελα, είναι μια ερώτηση που ήθελα να κάνω μετά, αλλά με βάλατε λίγο στον πειρασμό και ο κύριος Ανδρικόπουλος. Εγώ είχα ενθουσιαστεί πριν από 3 χρόνια, όταν ο Χίντριξ παρουσίασε και εδώ στην Αθήνα, αν θυμάστε, τα πρώτα 2-3 επεμβάσεις στο MRI suite κτλ. Έκτοτε εγώ, ψάχνοντας η βιβλιογραφία, βρήκα μία αυτή την εργασία που έδειξε εσύ, που είναι από την Αγγλία. Είναι λίγα τα δω, και έκτοτε σιγή. Αλλά πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Ναι, είναι μία ιστορία η οποία δεν είναι εύκολη. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα για να δούμε το πόσο μεγάλη δυσκολία υπάρχει στο θέμα αυτό real time με σωμάτωση μαγνητικής θερμογραφίας στην ηλεκτροφυσιολογία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απεινιδωτής ο οποίος να είναι συμβατός σε μαγνητικό περιβάλλον. Θα σου πω ένα απλό. Πώς είναι δυνατόν να βάλεις έναν ασθενή, ο οποίος έχει κοιλιακή ταχυκαρδία, σε μία αίθουσα με μαγνητική τομογραφία, εάν δεν υπάρχει απεινιδωτής δίπλα στον ασθενή? Δεν υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή, αν συμβεί κοιλιακή ταχυκαρδία που θα πρέπει να αναταχθεί, θα πρέπει να πάρουν τον ασθενή από το lab, να τον βγάλουν έξω από το περιβάλλον του μαγνήτη, για να μπορούν να τον απεινιδώσουν. Δηλαδή, απλά πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απεινιδωτής ο οποίος να είναι συμβατός σε μαγνητικό περιβάλλον. Ο κύριος Γιάνγκο. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, κύριε Φρεμίδη. Έχετε θίξει πάρα πολύ την σημασία της ετερογένειας της ουλής. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον έχει ιδιαίτερη σημασία η εντόπιση της. Αν η γεωγραφική της εντόπιση έχει σημασία. Σημασία θα έλεγα ότι έχει, από γεωγραφική εντόπιση, έχει η ουλή πρώτον να προσδιοριστεί αν είναι ένδο, αν είναι μέσο, αν είναι έπι ή είναι διατυχωματική. Αυτό έχει αξία. Όσον αφορά την πρόγνωση, δηλαδή ποια ουλή είναι αυτή η οποία μπορεί να γεννήσει κοιλιακή ταχυκαρδία, υπάρχουν δεδομένα τα οποία λένε ότι η ουλή, μια διατυχωματική ουλή που είναι πάνω από 75%, οπότε υπάρχει ένα ποσοστό 25% που είναι μη διατυχωματική στο πάχος του μυοκαρδίου, γεννάει κοιλιακή ταχυκαρδία. Υπάρχουν όμως και δεδομένα που λένε ότι όταν είναι και 100% γεννάει κοιλιακή ταχυκαρδία. Υπάρχουν δεδομένα που λένε ότι αν η ουλή είναι στο μέσο μυοκάρδιο, αυτή είναι μια πιο πιθανός αριθμιογόνος ουλή στο να εμφανιστεί κοιλιακή ταχυκαρδία. Έχουν αξία, αλλά πιο πολύ για μένα αξία έχει η μαγνητική τομογραφία στους ασθενείς αυτούς να μου δείξει πού βρίσκεται η ουλή. Εάν είναι ουλή η οποία βρίσκεται επικαρδιακά, σας το έδειξα αυτό το παράδειγμα, η απόσταση ανάμεσα στο ένδο και το έπι ήταν 15 περίπου χιλιοστά. Το να πάει κάποιος να καταλύσει ένδοκαρδιακά είναι χαμένος χρόνος και πιθανότητα δεν θα βοηθήσει με τυφλώνουν τα φώτα αυτά. Δεν θα βοηθήσει τον ασθενή ή θα πρέπει να χορηγήσει εξαιρετικά υψηλές ενέργειες για να μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα που δυνητικά είναι τόσο υψηλή ενέργεια είναι επικίνδυνη για την ίδια την επέμβαση, ενώ δηλαδή για πιθανό διάτρηση του μυοκαρδίου. Κύριος Φραγκάκης. Μιχάλη, συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου ομιλία. Πάντως, να κάνω και μία παρατήρηση. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν η ίνωση δεν υπερβαίνει το 50% και μιλάμε για την diffuse ίνωση, αυτή δεν μπορεί να απεικονιστεί με MRI. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα discrepancy μεταξύ του τι παίρνουμε στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, με την έννοια ότι μπορεί να έχεις εικόνα χαμηλών δυναμικών ή ουλής, ενώ ταυτόχρονα δεν έχεις με τον MRI ίνωση. Επομένως, μάλλον έχετε το ένα να συμπληρώσει το άλλο και αυτό το οποίο ελέγχθη, ας πούμε, ότι φτάνω σε σημείο να μην κάνω καθόλου ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση και βασιζόμενος μόνο στην MRI να παρεμβαίνω, ίσως είναι μια υπερβολή. Αυτό που λες, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους περιορισμούς, αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί στη μαγνητική τομογραφία, αλλά ένας από τους βασικούς περιορισμούς της μαγνητικής τομογραφίας είναι ότι η απεικόνηση είναι συγκριτική. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις ένα σημείο που είναι φυσιολογικό και μετά, με διάφορες τεχνικές, standard deviation και κάποια άλλα,
να πεις ότι το σημείο αυτό που είναι παραδείγματος χάρη 3 φορές, 6 φορές πάνω από την τιμή που έχει στο φυσιολογικό, είναι ουλή. Κατά συνέπεια, είναι μια συγκριτική μελέτη. Αν έχεις διάχυτη ίνωση, πράγματι είναι πρόβλημα στη μαγνητική τομογραφία στην απεικονίση και είναι διπλό πρόβλημα, γιατί η διάχυτη ίνωση είναι ο τύπος της ίνωσης μαζί με την εμβαλωματική ίνωση που γεννάει περισσότερο, είναι περισσότερο αριθμιογόνος. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο στο χρόνο. Πριν περάσουμε σε άλλα 2 ενδιαφέροντα θέματα,